Αλλά συμβαίνουν και άλλα πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Η έτσι. Κυρία Μίνα Φιλιοπούλου, ειδική γραμματέας του Συλλόγου Αρρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος Αχτίδα και πρόεδρος στο Βαφοπούλιο, είναι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για Αχτίδα όμως. Καλημέρα, για κυρία Φιλιοπούλου. Για Αχτίδα θα μιλήσουμε, καθώς ο Σύλλογος διοργανώνει την ετήσια εκδήλωσή του αύριο 5η 6 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ενίσχυση του έργου της ανέγερσης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Είναι ένα έργο ζωής, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο. Πολύ σωστά τα είπατε. Το κέντρο αυτισμού Αχτίδα, το οποίο βρίσκεται, η έδρα του είναι στον Δήμο Καλαμαριά, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, γωνία Μετρίτσι. Είναι ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και διημέρευσης για άτομα με αυτισμό που έχουν και συνοδή νοητική αναπηρία. Και πέρα από αυτό που αποτέλεσε ένα έργο ζωής για την ομάδα των ανθρώπων που απάρτιζαν τότε τον Αχτίδα και το ολοκλήρωσαν, εμείς ως νεότερη διοίκηση τα τελευταία χρόνια, νεότερα πρόσωπα σε ηλικία που επεκαλουθήσαμε των πρώτων διοικητικών συμβουλίων, έχουμε βάλει το στόχο, το δικό μας έργο ζωής είναι η δημιουργία ενός κέντρου υποστηριζόμενης, στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα που ήδη λαμβάνουν τις παροχές του κέντρου διημέρευσης, αλλά και για άλλα που θα χρειάζονται ακριβώς να διαβιώσουν σε υποστηριζόμενη διαβίωση, γιατί έχουν αυτισμό με συνοδή νοητική αναπηρία. Οπότε ναι, αυτός είναι ο στόχος μας, ο μεγάλος. Γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλο στόχο. Είναι, και ποιοι θα φιλοξενούνται όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η στέγη? Θα μπορούν να μένουν και βράδυ, θα μπορούν να... Μιλάμε τώρα για περιστατικά που χρήζουν μεγάλης φροντίδας. Για να το πω απλά, βαριά περιστατικά, σωστά κυρία Φιλιοπούλου? Πολύ σωστά, γιατί όπως γνωρίζετε ο αυτισμός είναι μια διαταραχή φάσματος, έτσι. Το φάσμα κινείται από τη μία πλευρά, η οποία είναι πολύ... μια κατάσταση η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει και αντίληπτη, μέχρι και κατάσταση στην οποία υπάρχουν και άλλες συνοδές αναπηρίες, όπως εμπροκειμένου στα άτομα στα οποία εμείς παρέχουμε την φροντίδα στο κέντρο αυτισμού Αχτίδα. Το κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης λοιπόν είναι ένα κέντρο στο οποίο θα διαμένουν μόνιμα 24 ώρες. 24 ώρες τα άτομα αυτά, δηλαδή δεν θα είναι παροχή φροντίδας για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα. Θα είναι μία μόνιμη διαβίωση εκεί με υποστήριξη που είναι αναγκαία για όταν είτε αδυνατούν είτε φεύγουν από τη ζωή οι φροντιστές των έτσι. Ατόμων αυτών. Ναι. Όπως είναι κατανοητό, έτσι οι συγγενείς τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς. Κυρία Φιλιοπούλου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που απασχολεί πολύ σημαντικό, βέβαια. Όλες τις οικογένειες. Όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά με προβλήματα, τόσο σοβαρά προβλήματα, έτσι. Αυτή είναι η σκέψη, τι θα γίνουμε, να το πούμε απλά, όταν θα φύγουμε από τη ζωή. Έτσι. Αυτό το τους απασχολεί. Ακριβώς. Κυρία Φιλιοπούλου, είναι αυτές οι εκδηλώσεις, θα μας πείτε κιόλας για την εκδήλωση, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωσή σας, έχει έναν σπουδαίο ομιλητή. Από αυτές τις εκδηλώσεις, λοιπόν, εσείς προσπαθείτε να συγκεντρώνετε χρήματα προκειμένου να κάνετε αυτό το σημαντικό έργο που επιτελεί η Αχτίδα, σωστά? Αυτό είναι και το μόνο σας έσοδο. Γιατί έχουμε αρρωγή, θέλω να σας πω ότι ήδη ο ένας όροφος της στέγης είναι σε φάση δημιουργίας και σχεδόν ολοκλήρωσης. Αυτό που επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο δεύτερος, ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ορόφου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες για φιλοξενία περισσότερων ατόμων. Σε όλο αυτό όμως το έργο έχουμε αρρωγούς πρόσωπα της πόλης, επιχειρηματίες ή και άλλους ανθρώπους ιδιώτες, οι οποίοι με μεγάλες δωρεές ενισχύουν αυτό το έργο. Φυσικά όμως αυτές δεν επαρκούν, άρα χρειάζεται και η βοήθεια
του πλήθους της κοινωνίας. Πείτε μας λίγο ποιος θα είναι ο μέλος. Με έναν μικρότερο βολό να συνεισφέρει προσερχόμενοι σε μια εκδήλωσή μας. Από την οποία επίσης μαζεύουμε χρήματα για να συμπληρώσουμε το ποσό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Πείτε μας ποιος είναι ο μιλητής αύριο και να κλείσουμε με αυτό στην εκδήλωσή σας στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι ο κύριος Γιάννης Ασαέλ, υποθέτω ότι ο περισσότερος κόσμος ίσως τον έχει ακουστά. Είναι ένας σημαντικός νέος επιστήμονας, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έχει και αυτό το ρόλο του. Διέπρεψε στο εξωτερικό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι και ιδρυτής μιας σχετικής εταιρείας και προσφάτως, τα τέλη του προηγούμενου έτους, αν δεν κάνω λάθος, αποφάσισε από την Αγγλία, όπου διαμένει, να έρθει και να προσφέρει εθελοντικά και τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ναι. Άρα πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που είναι και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 για την Ακτίδα Ριάδης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλιοπούλου. Καλή θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα τα πούμε και για το Βαφοπούλιο. Θα τα πούμε και για το Βαφοπούλιο που έχετε ωραίες ειδήσεις. Εκεί θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε. Επόμενες δράσεις. Έτσι, έτσι.